χθες κάναμε μία προσέγγιση του πόντου, μάλλον του χθες του πόντου. Σήμερα θα μπούμε στην διαδικασία να αναλύσουμε το σήμερα του πόντου. Δηλαδή, τη σχέση του χθες με του σήμερα. Τι ίσχυε όταν υπήρχε η πρώτη και δεύτερη γενιά και τι ισχύει σήμερα από τη δεύτερη γενιά και μετά. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι αν έχουμε επάρκεια γνώσεων για έναν χώρο ο οποίος ήταν πολυεθνικός. Η ίδια η Τουρκία σήμερα αναγνωρίζει 24 εθνότητες στην επικράτειά της. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε κάτι έξυπνο. Δεν διαχώριζε τους λαούς με βάση την εθνότητα, αλλά με βάση τη θρησκεία. Ακριβώς διότι θα προέκυπτε ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί ήταν πολυεθνική. Έτσι, δεν συνέφερε. Τι έκανε λοιπόν, το έκανε με βάση τη θρησκεία. Πας μουσουλμάνος Τούρκος, πας μη μουσουλμάνος, εχθρός, άπιστος, έπρεπε να φύγει. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, να, αυτοί οι οποίοι κράτησαν την γλώσσα τους και άλλαξαν τη θρησκεία, να είναι σήμερα μουσουλμάνοι στον φυσικό τους χώρο που είναι ο Πόντος. Αυτοί οι οποίοι χάσανε τη γλώσσα τους και κράτησαν τη θρησκεία, ήρθανε στην Ελλάδα σαν Πόντιοι Χριστιανοί Τουρκόφωνοι. Έτσι, τους οποίους εμείς απορρίψαμε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, ο Πόντος ήταν μια περιοχή, ο διεκδικούμενος Πόντος του 1822 ήταν μια περιοχή 72.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Όταν η Ελλάδα είναι 132, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ήταν μισή Ελλάδα και παραπάνω ο διεκδικούμενος Πόντος, χωρίς να συμπεριλαμβάνει κάποια μεταλλεία και το κυβερνείο του Κάρς, το οποίο ήταν 82 χωριά. Και μάλιστα λένε, από ό,τι λέει η βιβλιογραφία, όχι εγώ, ότι κατά την ανταλλαγή ήταν περίπου 65.000 αυτός ο πληθυσμός που μας έρχεται από το κυβερνείο του Κάρς. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε μια πολυεθνική κοινωνία, στο συγκεκριμένο χώρο, τον πολυεθνικό, να γίνεται μία απογραφή του 14 και η οποία απογραφή λέει ότι στα 2.100.000 που ήταν ο πληθυσμός, οι 696.000 ήταν Έλληνες χριστιανοί. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, στους τρεις, σε ένα πολυεθνικό μέρος, στους τρεις ο ένας ήταν Έλληνας. Αυτό ακριβώς προσπάθησαν το ελληνικό στοιχείο εκεί να δημιουργήσει το κράτος, τη δημοκρατία του Πόντου, η οποία κακά τα ψέματα δεν στηρίχθηκε από το ελλαδικό κράτος. Μάλιστα, ο Βενιζέλος προσπάθησε να κάνει το ποντοαρμενικό κράτος, επειδή ζούσαν και Αρμένοι μέσα στον Πόντο, γι' αυτό και έχουμε και τόσες συγγενικές διαφορές, ομοιότητες χορευτικά. Ζούσαν λοιπόν αρκετός πληθυσμός, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, κάποιοι λένε ότι είναι γύρω στις 70.000, δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω. Προσπάθησε να κάνει το ποντοαρμενικό κράτος, το οποίο δεν ευδοκίμησε. Από το 15 και μετά αρχίζει η γενοκτονία των Αρμενίων και με την ολοκλήρωση της γενοκτονίας, που οι ίδιοι Αρμένοι ισχυρίζονται ότι χάθηκε περίπου 1,5 εκατομμύριο λαός, έτσι, από την Αρμενία, αρχίζει η γενοκτονία των Ποντίων, η οποία ολοκληρώνεται το 22 με τη συνθήκη, το 23 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης περί ανταλλαγής των πληθυσμών σε μία αναλογία περίπου 10:1. Δηλαδή, για 10 Έλληνες ή για 10 χριστιανοί που φεύγανε από την Τουρκία,
επέστρεφε ένας μουσουλμάνος από τον ελλαδικό χώρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν ήταν πληθυσμιακά το λάιστον τόσο ισχυρό το τουρκικό στοιχείο στον ελλαδικό χώρο. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε, επειδή σήμερα μιλάμε καθαρά για την παράδοση του Πόντου, πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε ένα πολυεθνικό κράτος όλοι οι λαοί έχουν και χορούς, έχουν και ενδυμασία, έχουν και μουσικά όργανα, έχουν και μουσική. Στην συνύπαρξη αυτήν κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Γι' αυτό και ο Πόντος έχει τόσους πολλούς χορούς με βάση την επιστήμη, την ειδικότητα χορού, η οποία λέει ότι όταν σε ένα χορό αλλάζει ένα στοιχείο θεωρείται άλλος χορός. Εγώ με αυτήν την έννοια διδάσκω 103 χορούς. Σίγουρα δεν τους ξέρω όλους. Σίγουρα υπάρχουν χοροί οι οποίοι τους συνάντησα στα τελευταία χρόνια και γι' αυτό και κάποιους δείξαμε, 2-3 δείξαμε εχθές. Και όσο συνεχίζεται η έρευνα, η αυτή δεν τελειώνει ποτέ, η παράδοση δεν τελειώνει ποτέ. Το βιβλίο το προηγούμενο που είχα γράψει ήταν 620 σελίδες. Το καινούργιο που σχεδόν ολοκληρώθηκε περνάει τις 700 και είμαι σίγουρος, δηλαδή αυτό έγινε από το 2013 που έγινε η δεύτερη έκδοση μέχρι το 2024 που είμαστε σήμερα. Στο 24 λοιπόν περνάω τις 700 σελίδες. Είμαι σίγουρος ότι αν ζω μετά από 10 χρόνια και χρειαστεί να το ξαναεκδώσω ή να ξανασυμπληρώσω θα είναι πολύ περισσότερες οι σελίδες. Έτσι. Όσο ερευνάς, όσο ψάχνεις, όσο σε γνωρίζουν και κάποιοι φίλοι σου στέλνουν πράγματα, δηλαδή εγώ ήμουν τυχερός από ποια άποψη. Η πρώτη έκδοση γίνεται το 1998. Είναι 3 CD μεμονωμένα και 2 βιντεοκασίδες VHS. Όταν βγήκανε λοιπόν αυτά τα πράγματα, πραγματευόταν 66 χορούς. Από εκεί και πέρα κάποιοι καλοπροαίρετα, κάποιοι κακοπροαίρετα με κατηγόρησαν. Δηλαδή, οι καλοπροαίρετοι λέγανε, Νίκο, ξέρεις τίποτα, υπάρχουν και χοροί αυτοί οι δικοί μας που δεν τους έχεις μέσα. Οι κακοπροαίρετοι τους δικούς μας γιατί δεν τους έβαλες τους χορούς. Αυτό όμως είχε ένα θετικό για μένα, ότι μου στέλνανε έτοιμο υλικό για να μπει στην επόμενη έκδοση. Οπότε χωρίς να χρειάζεται να τρέχω εγώ, μάζευα, σε αρκετές των περιπτώσεων έχω μαζέψει αρκετό υλικό, έτσι, το οποίο ενσωματώθηκε στη δεύτερη έκδοση, η οποία έγινε το 2013. Από το 2013 μέχρι το 2024 πρέπει να ξανασυμπληρωθεί και συμπληρώθηκε. Γίνανε τα γυρίσματα, γίνανε και οι ηχογραφήσεις, ενσωματώθηκαν στην καινούρια έκδοση που θα βγει εν καιρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα είναι γεγονός ότι υπήρχαν αλληλοεπιδράσεις ακριβώς λόγω του πολυεθνικού χαρακτήρα που είχε η συγκεκριμένη περιοχή. Η Οθωμανική διοίκηση τους διαχώριζε τις διάφορες εθνότητες με βάση τη θρησκεία. Οι ίδιοι όμως διαφοροποιούτανε από τη γλώσσα, από τη θρησκεία, από τα ήθη, από τα έθιμά τους. Η αλληλοεπίδραση όμως ήταν καθημερινή. Γι' αυτό και βλέπουμε να έχουμε διαφορετικό ύφος και διαφορετικούς χορούς από τη μία περιοχή στην άλλη. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί απλούστατα διαφορετικός ο χορευτικός κώδικας των Κούρδων, διαφορετικός ο χορευτικός κώδικας των Αρμενίων, διαφορετικός των Εβραίων, διαφορετικός της Καπαδοκίας, όπου το δυτικό τμήμα είναι άμεσα επηρεασμένο. Αυτό λοιπόν δημιούργησε πολλές παραλλαγές χωρών. Χθες κάναμε, είδατε το ομάλα, ας πούμε, 5 διαφορετικά ομάλα, η ίδια ομάδα, αλλά 5 διαφορετικά ομάλα. Για να καλύψουμε το τικ, θέλουμε 16 διαφορετικές μορφές. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο τον Πόντο με τον χορό που αυτόν ονομάζουμε τικ, ενώ στον Πόντο είχε ένα σωρό ελληνικές ονομασίες, αλλά δυστυχώς τις χάσαμε, έτσι, το ίσονο χωρών, τα αποκαθεκιάν, τα φκακιάν, τα ποπάνκεκά και τα λοιπά, τσιτών.
Αυτά τα χαθήκαν όλα και επεκράτησε να λέγεται ένας από τους κλασικότερους χορούς του Πόντου, να λέγεται με την τουρκική ονομασία το τίκ, που προέρχεται από το τίκ που σημαίνει όρθιο κατακόρυφο. Λοιπόν, και να μπούμε τώρα στο κυρίως θέμα, αυτό που μας απασχολεί. Πρέπει να απαντήσουμε σε μια σειρά αποφλέγοντα ερωτήματα. Είναι επαρκώς χαρτογραφημένος ο Πόντος χορευτικά? Ξέρουμε δηλαδή σήμερα όλους τους χορούς του Πόντου όλων των περιοχών? Εάν σας ρωτήσω τώρα, εσείς που ασχολείτε και ασχολείστε με το χορό και κάποιοι είναι μουσικοί εδώ και τα λοιπά, αν ρωτήσω να μου πούνε έναν χορό από την Κερασούντα, είμαι σίγουρος ότι το μόνο που θα πούνε είναι Κερασούντα ή Κονομάλ. Είχε η Κερασούντα άλλους χορούς ή μόνο ένα χορό είχε? Ξέρετε καμία περιοχή στην Ελλάδα που να έχει έναν χορό? Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Σίγουρα έχει και άλλους χορούς. Τους ξέρουμε? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι χαρτογραφημένη η περιοχή χορευτικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την Σεβάστια, το ίδιο συμβαίνει και με την Αμισός, το ίδιο συμβαίνει και με τα Κοτίωρα, το ίδιο συμβαίνει και με τη Σινόπη. Γιατί δεν να πιάνω τις τουρκόγλωσσες περιοχές τις οποίες τις απέρριψαν οι Πόντιοι εκ των προτέρων? Και βέβαια εκεί υπήρχε και μια δικαιολογία, μπορείς να πεις ότι η πρώτη γενιά που ήρθε από τον Πόντο στον ελλαδικό χώρο, όλοι, ανεξαιρέτως, όλοι είχαν νεκρούς. Όλοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ό,τι τους θύμιζε η Τουρκία ήταν κόκκινο πανί. Το να βλέπουν ανθρώπους να μιλάνε τουρκικά στον ελλαδικό χώρο σαν χριστιανοί, αυτό τους δημιουργούσε διάφορα συναισθήματα απέχθειας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, στα νιάτα μου εγώ, όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια, δεν πατούσαμε, επειδή κατάγομαι από την Καβάλα και η περιοχή του Νέστου, στην οποία ανήκει για το χωριό μου, έχει χωριά με καταγωγή από την Πάφρα, που ήταν όλοι τουρκόφωνοι, στα πανηγύρια τους δεν πηγαίναμε. Γιατί δεν πηγαίναμε? Γιατί ήταν τουρκική χωρή. Τόσο μας έκοβε, τόσο γνωρίζαμε, τόσο λέγαμε, τόσο κάναμε. Έτσι, αυτό συνέβαινε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν συνέβαινε μόνο στην Καβάλα, δηλαδή. Όπου υπήρχαν τουρκόφωνοι, τους απορρίψαμε. Ήτανε Τούρκοι για μας. Χορεύουμε σε όλες τις περιοχές τους ίδιους χορούς? Όχι. Καμία σχέση μια περιοχή με την άλλη. Το είδαμε και χθες που χορέψαμε. Παίρναμε το ομάλ, χορέψαμε τρία διαφορετικά ομάλια και είδαμε πόσες παραλλαγές έχουν αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά τι ήταν? Ας πάρουμε το κερασοντέικον, το εμπροπής. Πώς χορευότανε στην Κερασούντα, το δείξαμε. Πώς χορευότανε στην Σαμψούντα, το δείξαμε. Πώς χορευότανε στην Νικόπολη, πώς χορευότανε στο Κιουμούς Ματέν, πώς χορευότανε στο Άκνταγ Ματέν. Τα δύο μεταλλεία αυτά, Κιουμούς Ματέν και Άκνταγ Ματέν, δηλαδή μεταλλείων ασπουρμπουρνού και μεταλλείων αργυροχώματος, είναι δίπλα-δίπλα. Απάνω είναι βόρεια, είναι το Κιουμούς Ματέν, από κάτω είναι το Άκνταγ Ματέν. Και όμως είναι δύο διαφορετικοί χοροί, τελείως. Η χορογραφία διαφέρει ριζικά από τη μία περιοχή στην άλλη, παρόλο που είναι δίπλα-δίπλα. Αυτό λοιπόν που δίνει ταυτότητα στο χορό δεν είναι μόνο οι κινήσεις, δεν είναι μόνο η χορογραφία. Είναι αυτό που παίζει πρωταρχικό ρόλο, είναι το ύφος του χορού. Βέβαια, εδώ χρειάζεται γνώσεις διδακτικής και μεθοδολογίας, τα οποία δυστυχώς δεν το έχουμε κανείς μας. Θα πρέπει τουλάχιστον η τρίτη γενιά που είμαι εγώ και συνεχίσαμε σαν χοροδιδάσκαλοι, αυτοί που το έχουν είναι αυτοί που βγαίνουν από τα πρώην ΤΕΦΑ, σήμερα ΣΕΦΑ, που είναι η ειδικότητα χορού, αλλά το ύφος αυτό έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει μαζί με τη δεύτερη γενιά και δεν ξανααναβιώνεται. Και θα απευθυνθώ στα παιδιά που ήταν εδώ τώρα και μαθαίνανε ΣΕΡΑ. Είδατε το ύφος που χορεύανε η πρώτη και δεύτερη γενιά ΣΕΡΑ?
Έχετε δει κανένα χορευτικό που μπορεί όχι να τα αντιγράψει ακριβώς, να πλησιάζει σε αυτή τη μορφή? Δεν υπάρχει. Είναι ένα σύγχρονο είδος. Αυτό, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα την κορονίδα των μοντιακών χορών, που υποτίθεται έπρεπε να την προσέξουμε περισσότερο από όλους τους χορούς, είναι ένα σύγχρονο ελλαδίτικο είδος, το οποίο δεν μας έρχεται από τον Πόντο. Έτσι. Δυστυχώς, η αναβίωση γίνεται σε έναν χώρο που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο που τα δημιούργησε. Ούτε πολιτισμικά, ούτε έχει καμία σχέση το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον εκείνο με το ελλαδίτικο. Οπότε μοιραία κάποια πράγματα χάνονται. Και δυστυχώς χάνεται αυτό που είπαμε, το κυρίαρχο, που είναι η ταυτότητα, που είναι το ύφος το χορευτικό. Έτσι. Τι προσπαθούμε να κρατήσουμε τώρα μέσα, επειδή μας ενδιαφέρει πολύ ο χορός. Τι προσπαθούμε να κρατήσουμε? Να κρατήσουμε κάποια στοιχεία που είχε η συγκεκριμένη περιοχή στον Πόντο, που είναι εύκολο να τα αντιγράψουμε. Δηλαδή, ανατολικός Πόντος, τριαράκια με πόδια κολλημένα στο έδαφος, ούτε εξάρσεις, ούτε επιδείγματα, ούτε τίποτα. Κάρς, πηδηχτή χώρη, πάφρα, μια ολόκληρη κατηγορία μόνη της, ειδικό ύφος που μπορεί να διδαχθεί κατά προσέγγιση. Γιατί έχει ένα είδος χορού με κινήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με καμία άλλη περιοχή του Πόντου. Αν τις αντιγράψεις σωστά, έχεις δώσει σχεδόν το ύφος της περιοχής. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, όπως και τα μεταλλεία, είναι μια άλλη κατηγορία, όπως και η Νικόπολης, η οποία έχει αυτά τα μικρά βηματάκια με τα έντονα τρέμουλα, που δεν τα συναντάς σε άλλες περιοχές. Αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά εύκολα, εάν τα γνωρίζουμε, έτσι, είναι σχετικά εύκολα να τα αποδώσουμε. Το ύφος της κάθε περιοχής το ξεχνάμε, απλώστατα το γνωρίζουμε, θα δούμε παρακάτω τι λέμε και τι εννοώ με αυτά που λέω. Λοιπόν, παίζανε τα ίδια μουσικά όργανα παντού. Στην συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση τη δική σας, τι σας θυμίζει τον Πόντο? Σε γενικές γραμμές, έτσι. Αν θα δείτε το χορό Σέρα, τι θα πείτε? Πόντιος. Αν θα δείτε τη Ζύπκα, τι θα πείτε? Ποντιακό. Αν θα δείτε τον Κεμεγέ, τι θα πείτε? Ποντιακό. Έτσι. Δηλαδή, είναι τρία βασικά στοιχεία που σηματοδοτούν στη συνείδηση του κόσμου τον Πόντο. Είναι τα τρία πιο ισχυρά στοιχεία. Αυτά λοιπόν τα τρία πιο ισχυρά στοιχεία λειτουργούσαν σε όλο τον Πόντο? Όχι, δεν λειτουργούσε. Ούτε όλοι ντυνότανε με ζύπιες, ούτε όλοι χορεύανε τον χορό Σέρα, ούτε όλοι παίζανε τον Γεμεγέ. Ο Δυτικός Πόντος δεν είχε Γεμεγέ, είχε αυτό που βλέπετε εδώ σήμερα, το οποίο είναι ο Κεμανές. Βλέπουμε τον τετράχορδο Κεμανέ, με άλλες τέσσερις συμπαθητικές από κάτω, και δίπλα τον από εδώ βλέπουμε τον τετράχορδο Κεμανέ που τον συναντάμε στην περιοχή της Πάφρας και του Κάρς, βάσει της βιβλιογραφίας, ο οποίος δεν έχει συμπαθητικές, ο δεξιός δεν έχει συμπαθητικές από κάτω. Ο αριστερός έχει. Τον αριστερό Κεμανέ τον συναντάμε με συμπαθητικές, μάλλον, όχι ακριβώς αυτόν και διαφοροποιημένο. Δεν έχω τις φωτογραφίες εδώ, αν θέλετε μετά και έχουμε χρόνο μπορώ να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Το συναντάμε από τον κεντρικό μέχρι τον δυτικό Πόντο. Να παίζεται το όργανο αυτό, ο λεγόμενος Κεμανές. Έχουμε την ίδια ενδυματολογική συμπεριφορά σε όλο τον Πόντο? Όχι. Γι' αυτό και ο Πόντιος δεν μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία ότι η ενδυμασία την οποία έχει επιλέξει σαν παραδοσιακή του ενδυμασία είναι συνέχεια των προγόνων του. Γιατί δεν μπορεί να το... Διότι δεν υπάρχει καμία φωτογραφία ηλικιωμένου με ζύπκα. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί η ζύπκα φορέθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου. Το 1910 περίπου καταργούνται τα πάντα. Στα αστικά κέντρα πολύ πιο
πιο μπροστά. Αλλά ακόμα και στις αγροτικές κοινωνίες το 1910 καταργούνται τα πάντα και πλέον ντύνονται με τα λεβαντίνικα ή φραγκολεβαντίνικα, τα οποία ήταν τα ευρωπαϊκά, η ευρωπαϊκή ενδυμασία. Γι' αυτό και όλο το φωτογραφικό υλικό που έχουμε από το προσβυγικό στοιχείο, σπανίως βλέπουμε φέση και βράκα και ζύπκα. Έτσι, σπανίως. Όλοι είναι, σχεδόν είναι με την ευρωπαϊκή ενδυμασία. Αυτός εδώ, μάλλον το είπαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο αριστερός είναι ο πατέρας της γιαγιάς μου. Αυτή ήταν η ενδυμασία του χωριού μου. Αυτή εδώ χορεύανε τον χορό Σέρα που δείξαμε πριν σε αυτές τις περιοχές. Με αυτήν την ενδυμασία. Όχι ζύπκα, με αυτήν την ενδυμασία. Έτσι. Λοιπόν, μιλούσαν όλοι το ίδιο ιδίωμα της ποντιακής διαλέκτου. Όχι. Η κάθε περιοχή είχε αναπτύξει έναν δικό της ιδιωματισμό. Αλλιώς μιλούσε η Τραπεζούντα, αλλιώς μιλούσαν οι Καρσίδες στα 44 χρόνια που ζήσαν εκεί, μπήκαν και καινούργιες λέξεις στο λεξολόγιο τους, και αλλιώς μιλούσε ο νοτιοκεντρικός Πόντος και ειδικά η περιοχή της Νικόπολης. Βλέπετε τι μας λένε οι ειδικοί. Είχαμε το ιδίωμα της Τραπεζούντας, το ιδίωμα της Ματσούκας, ενώ η Ματσούκα τι είναι. Είναι 70 χωριά της Τραπεζούντας. Και έχουμε όμως ιδίωμα ξεχωριστό από την Τραπεζούντα της Ματσούκας. Έχουμε τη Σάντας. Τι ήταν 7 χωριά, απάτητα βουνά. Και έχουν δικό τους ιδίωμα. Έχουμε η Χαλδία, η οποία πιάνει όλη σχεδόν την Αργυρούπολη. Έχουμε το ιδίωμα του Όφη και των Σουρμένων, το ιδίωμα της Κερασούντας και της Τρίπολης, το ιδίωμα της Ινώης, το ιδίωμα της Θαμισού, το ιδίωμα της Ενέπολης. Έτσι. Και ο Τομπαΐδης βέβαια βάζει, Θεός χωρές τον πέθανε πρόσφατα, ας εκπληκτικός καθηγητής γλωσσολόγος, ήταν πρώτα στην Καβάλα, μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, έχει γράψει για τη γλώσσα, αυτά θα τα βρείτε όλα στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, τα έχει εκδώσει, ευτυχώς. Αυτό που δείξαμε και εχθές, πως ήταν ο χορός στον Πόντο. Κοιτάξτε, πρέπει να τρέχει γύρω γύρω και τη μουσική θα την ακούσεις όταν περνάει από δίπλα σου. Λοιπόν, για να μην σταθούμε, νομίζω ότι εχθές το αναλύσαμε, έτσι δεν είναι, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Λοιπόν, για ποια παράδοση μιλάμε, ποιας εποχής και ποιας περιοχής. Εάν πάμε στην περιοχή, αν πάμε στα αστικά κέντρα του Πόντου, είναι στα πρώτα μέρη που χάθηκε η παραδοσιακή μορφή. Η ποντιακή παράδοση άρχισε να πεθαίνει πρώτα από τα αστικά κέντρα του Πόντου. Σκεφτείτε ότι η Τραπεζούντα είχε 5 τράπεζες. Ξέρετε πόσες ήταν οι τουρκικές? Μία. Μία ήταν η Εθνική Τράπεζα, δεν υπήρχε η Τράπεζα Ελλάδος, η πρώτη τράπεζα ήταν η Εθνική. Η Εθνική είχε παράρτημα στην Τραπεζούντα. Και 3 καθαρόεμες ποντιακές. Καταλαβαίνετε σε ποια χέρια ήταν το χρήμα. Έτσι. Και όπως είπαμε και εχθές, ο Φωστηρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έφερε τη Μερσεντές, την αντιπροσωπεία της Μερσεντές στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έφυγε από την Τραπεζούντα. Έτσι. Είναι ποντιακή η δάνειοι χωροί, αυτούς τους χώρους που πήραμε από άλλους λαούς της περιοχής, δηλαδή το Τρίατι Κότσαρι, το Τούρι, το Τσοκμέ, το Τάς, η Λετσίνα. Αναφέρω αυτά, δεν αναφέρω το Κότσαρι, Κοτσαρί είναι το όνομά του,
Γιατί αναφέρω αυτά τους πέντε χορούς. Αυτοί οι πέντε χοροί είναι σε ρυθμό 6-8. Αυτά που απλοποιημένα θα λέγαμε βάλς. Έτσι για να καταλάβετε. Αυτός ο ρυθμός όμως δεν υπάρχει στον πόντο. Έτσι. Είναι, άρα τι είναι, δάνειοι χοροί. Εάν ρωτήσετε εμένα, θα σας πω ναι βεβαίως, ο χορός δεν επιβάλλεται εκ των άνω. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να χορέψεις κάτι, δεν υπάρχει νόμος να χορέψεις κάτι. Εάν σε έναν λαό αρέσει κάτι, το χορεύει, το προσαρμόζει στα δικά του χορευτικά δεδομένα, το κάνει δικό του κτήμα και με αυτό διασκεδάζει. Άρα λοιπόν είναι και δικό του. Έτσι. Η δική μου άποψη. Κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη και προσπαθούν να τα αποβάλουν όλα αυτά. Αυτοί οι λεγόμενοι παριάρδιδες, οι οποίοι κάνουν τεράστιο κακό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν βγαίνεις και λες είναι 18 χοροί και μέσα σε αυτούς τους 18 χορούς δεν είναι οι τρεις χοροί του δικού μου χωριού, πώς είναι 18 οι ποντιακοί χοροί, όταν απουσιάζει το δικό μου χωριό που είναι από τη Ματσούκα. Δηλαδή εμείς δεν χορεύαμε ποντιακά. Και μάλιστα δεν είμαστε και επηρεασμένοι από κανέναν, ναι, γιατί ήταν καθαρό εμού ποντιακό χωριό και δεν είχαμε και άλλους λαούς στην περιοχή να μας επηρεάσουν. Δεν ήμασταν σε αστικά κέντρα, κλειστή αγροτική κοινωνία ήμασταν. Δεν δεχόμασταν δηλαδή επηρεασμούς απ' έξω. Το λέω αυτό όχι γιατί θέλω να κατηγορήσω κάποιους. Έτσι, το λέω αυτό γιατί γίνεται ένα τεράστιο κακό στον χώρο, διχάζεται ο χώρος χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να λυθούν πάρα πολύ εύκολα αν είχαμε, αυτό θα το τονίσω, έτσι κι ας πάει στα αυτιά της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕ, αν είχαμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ποντιακή παράδοση. Αυτά θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά δεν λύνονται γιατί υπάρχει τι κόστος. Θα χάσουμε την καρέκλα. Και οι περισσότεροι αγωνιζόμαστε για την καρέκλα δυστυχώς. Νομίζετε ότι χορεύαμε? Τι νομίζετε ότι χορεύω? Διπάτ χορεύουν. Αλλά τι διπάτ χορεύουν? Χορεύουν πλατεία χωριού, χορεύουν με τον παραδοσιακό τρόπο, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να αντιγράψουμε όλοι μας. Το δείχνω όμως για να δούμε πώς ήταν ο χώρος στην πλατεία του χωριού, όπου ο καθένας είναι ο εαυτός του και δεν είναι αυτό το τυπηποιημένο που βγαίνει από τον χωροδιδάσκαλο, ένα χέρι, ένα πόδι, ένα κεφάλι. Τώρα ευτυχώς αλλάζουν λίγο τα πράγματα και τα χορευτικά μένουν λίγο πιο ελεύθερα. Ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του σε πάρα πολλά χορευτικά και επειδή πληθαίνει και η γνώση σήμερα, πάρα πολλά χορευτικά, δεν θα αναφέρω ονόματα, έτσι, που στην Αθήνα παίξανε κάποια εποχή σημαίνοντα ρόλο και έχουν και οικονομική ευρωστία, αλλά το χορευτικό τους είναι χορευτικά των χοροδιδασκάλων τους. Δεν έχουν και πολύ σχέση με την παραδοσιακή μορφή των χωρών, δυστυχώς. Λοιπόν, πρέπει να διδάσκονται οι χορογραφίες που επικράτησαν ως παραδοσιακοί χοροί στα χορευτικά. Αυτό άρχισε την δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας το 50, αλλά εκεί που εκτραχύνθηκε τελείως ήταν από τη δεκαετία 60 μέχρι τα δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Όπου γινότανε τα διάφορα φεστιβάλ, τα οποία είχαν οικονομικό όφελος για τα χορευτικά, δηλαδή υπήρχαν βραβεία
που ήταν τη τάξη των 5.000, των 3.000, των 2.000 κτλ. Νομίζω σας τα είπα εχθές, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω. Εάν ρωτήσετε εμένα, θα σας πω ότι αυτές οι χορογραφίες πρέπει να εξαλειφθούν παντελώς από τον ποντιακό χώρο. Δεν είναι ποντιακό δημιούργημα, από το φυσικό μας χώρο εννοώ, έτσι, από τον πόντο, δεν μας ήρθε από εκεί, τα φτιάξανε κάποιοι χοροδιδάσκαλοι. Δηλαδή έχουμε δει τους αρίκους να κρατάνε δερμπάνια, να κρατάνε αυτά χόρτα, ότι υδρώνουνε. Μια κοπέλα με το, αυτό το είδα και σε ένα φεστιβάλ εδώ έτσι, με ένα σταμνί να τους δίνει νερό και να σκουπίζουν, να είδουν. Αυτά είναι, μου θυμίζουν λίγο το Ανατολικό Μπλοκ, όπου όλοι οι χοροί γίνανε χορογραφίες. Δεν μπορείς να δεις δηλαδή παράδοση, το μόνο που θυμίζει παράδοση είναι η μουσική. Τα άλλα πήρανε έτοιμους χορευτές, αλλά αυτοί τουλάχιστον το κάνανε με αξιόλογο τρόπο. Γιατί πήρανε χορογράφους και χορευτές από σχολές και φτιάξανε μια σύγχρονη παράδοση η οποία δεν απευθύνεται στο λαό, αλλά απευθύνεται στα μάτια του λαού, σαν θέαμα. Σαν θέαμα είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν έχετε δει ρουμάνικα, γιουγκοσλάβικα, τα πρώην Γιουγκοσλαβίας ή βουλγάρικα χορευτικά συγκροτήματα. Είναι εκπληκτικότατα. Ρώσικα, Παναγία βοήθα. Έτσι, δεν αντιγράφονται, αλλά δεν είναι δημιούργημα του λαού. Είναι σύγχρονες χορογραφίες, χορογράφων, με εκπληκτικούς επαγγελματίες χορευτές. Εμείς δεν ψάχνουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Αυτά θα τα δούμε παρακάτω, δεν μας χρειάζονται. Κακώς το πάτησα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, αυτό θέλω να δείτε, κοιτάξτε τι κάναμε στην εποχή μου. Ο κόσμος χειροκροτάει. Αντραγάθιμα κάνανε. Πώς να τους κρίνουμε αυτούς τώρα, χορευτικά ή ενδυματολογικά? Τι κριτική να κάνουμε? Για τα σύγχρονα στοιχεία που έχουν εισχωρήσει στον χορό. Αν ρωτήσεις κάποιον ποιος χορός είναι αυτό, θα σας πει Μοσκόφ. Έτσι. Δεν χρειάζεται να το δούμε. Και αυτό το είδαμε χθες. Λοιπόν, αυτό που είδατε το ονομαζόμενο και Μοσκόφ. Ο Μοσκοφόπουλος ήταν μικρότερος από μένα, Θεός χωρέστου. Ήταν ένας εκπληκτικός χορευτής. Πήγαινε και ζητούσε αυτό που στην Αθήνα εμείς το ξέραμε σαν μιλίτσα, το σκοπό αυτόν. Αυτό ζητούσε μία παραλλαγή, είναι αυτή που το έπαιζε ο Κοκκινόγλης, έπαιζε μια μελωδία που χορευότανε σε τικτόγιας, δύο τέταρτα δηλαδή. Και πήγαινε ο Μοσκοφόπουλος και έλεγε «Παίξονται μόνοι γκαϊτέν», παίξε αυτό που μου αρέσει δηλαδή. Και από το «Παίξονται μόνοι γκαϊτέν» και σκονόταν απάνω και έκανε φιγούρες σε ρυθμό δύο τέταρτα, επεκράτησε όλοι να λένε
του Μοσκόφου σκοπός ξεκίνησε και μετά παίξε Μοσκόφ, παίξε Μοσκόφ. Δεν υπάρχει χώρος Μοσκόφ. Τα δύο τέταρτα είναι το τικ της Τόγιας, το συναντάμε στο τικ της Τόγιας, σε πολλούς χώρους συναντάμε τα δύο τέταρτα, αλλά μιλάμε τώρα εμείς για τον χορό αυτόν που χόρευε ο Μοσκοφόπουλος. Έτσι ήτανε το τικ της Τόγιας με άλλη μελωδία, τον οποίο χορό αυτόν είχε διανθίσει με διάφορες φιγούρες. Έτσι. Και επεκράτησε να χορός Μοσκόφ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διαιωνίζεται η μορφή των χωρών των δεκαετιών 60-90 με τις φιγούρες τότε που είπαμε. Λοιπόν, τι παρατηρήσαμε τώρα σε αυτήν την εποχή. Χορογραφήθηκαν οι χωροί. Κάναμε αυτές τις χορογραφίες. Χορογραφίες να τις πει ο Θεός, αλλά τέλος πάντων. Περιορίστηκε ο αριθμός τους. Όταν πηγαίναμε στα διάφορα φεστιβάλ προκειμένου να πάρουμε το βραβείο, οι επιλογές μας ήταν 4-5 χωροί. Ποιοι ήταν αυτοί? Η Λετσίνα, η Τριγώνα, το Κότσαρι, όλα αυτά με φιγούρες, έτσι. Η Σέρα και καμιά φορά και κανένα τίκ τρομαχτών. Ό,τι δηλαδή είχε ένταση. Αυτή ήταν η χωρή που παρουσιάζα. 10 χορευτικά είχε. 10 χορευτικά τους ίδιους χορούς τα χορεύαμε. Με φιγούρες όλα. Γι' αυτό και επεκράτησα σε αυτήν την εποχή, επεκράτησα μόνο η ζωντανή χωρή, αυτή δηλαδή που ήταν γρήγορη και εντυπωσιακή. Παραποιήθηκε μέσω της χορογραφίας, παραποιήθηκε η παραδοσιακή μορφή του χορού. Χάσαμε τις πολλαπλές ονομασίες των χωρών και σε κάποιες χαθήκανε τελείως οι ελληνικές, το είπαμε και στο ΤΙΚ. Παραποιήθηκε η επιλεγμένη ενδυμασία, είδατε εκείνο το χορευτικό που βάλαμε, που έκανε τις φιγούρες, χορεύανε σεράνιτσα και τρίγωνα, κάνανε τρίγωνα, τετράγωνα και αυτά και ξέρω εγώ. Τι φορούσαμε στη μέση, το προσέξατε? Ένα πουκόμισο και ένα ζωνάρι, αυτό που φοράνε στα νησιά δεμένο εδώ πέρα. Αυτή ήταν η ενδυμασία μας η σωστή, κατά την άποψη. Και χάνονται βέβαια οι πάρα πολλοί παραδοσιακοί χοροί. Λοιπόν, παίζεται σήμερα με τον ίδιο τρόπο η Ποντιακή Λύρα. Αυτός είναι ο κορυφαίος λυράρης της Νικόπολης, ο Θεόφιλος ο Παπαδόπουλος. Θα κάνει ένα μικρό zoom στα χέρια του, δέστε τα δάχτυλά του, θα μιλήσουμε μετά από αυτό, γι' αυτό. Τα χέρια του είναι σχεδόν ίσια τα δάχτυλά του. Βλέπετε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται καλύτερα. Κοιτάξτε τα δάχτυλα αυτού του ανθρώπου. Βλέπετε. Τα χέρια, τα δάχτυλα είναι σχεδόν ίσια. Πατάει με την εσωτερική ψύχα των δακτύλων και το δοξάρι του είναι παλιδρομικό. Λοιπόν, σήμερα με την ύπαρξη του Γόγου, ο οποίος ήταν Γιώργος Πετρίδης, έπαιζε και μπουζούκι, άλλαξε το κράτημα της λύρας. Τα δάχτυλα μπήκανε κάθετα. Με την εξωτερική ψύχα πατάμε. Και το δοξάρι από παλιδρομικό έγινε καρφωτό. Έγινε η πένα του μπουζουκιού. Και το κράτημα του μπουζουκιού, αλλά και η πένα έγινε. Το δοξάρι έγινε πένα, καρφωτή. Αυτό άλλαξε τη δομή της μουσικής. Η μουσική έγινε πιο ευήκοη. Την ακούς πολύ πιο ευχάριστα. Για μένα είναι ο κορυφαίος δεξιοτέχνης που ανέδειξε ο Πόντος από γεννησιμιού του. Αλλά δεν είναι η παράδοση του Πόντου.
Έτσι. Άλλο ήταν το παίξιμο, άλλη ήταν η τεχνοτροπία του χθες και άλλο είναι η τεχνοτροπία του σήμερα. Θα μου πείτε ποιος θα άκουγε σήμερα τους λιράριδες του Πόντου. Κανείς. Κάποιοι μερικοί σαν και εμένα που είναι ακούσματα γιατί είναι τα βιώματά τους. Δηλαδή εμένα στο χωριό μου αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα, με αυτά συγκινούμε, με αυτά. Δηλαδή έχω πει σε κάποιους κορυφαίους θεωρούμενους σήμερα πόντιους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν, επιτρέψτε μου τη λαϊκή, έχουν εφλωμώσει τη μουσική με τεχνοτροπίες, τσαλκάντζες ηχητικές, φωνητικές και με διάφορα κλαδιά, για μένα πλεονάζοντα, την ώρα που παίζουν τη λύρα. Και τους έχω πει, και έχω και κατακριθεί από κάποιους, ότι εσείς δεν μπορείτε να με κάνετε να κλάψω. Κλαίω πάρα πολύ εύκολα όταν ακούω λύρα. Αλλά να ακούσω αυτά που θέλω εγώ. Δηλαδή να μου χτυπήσουν στο συναίσθημα, όχι στην τεχνική τους. Την τεχνική τους σας καθίσουν στο σπίτι τους και στην απολαύσουν όσο θέλουν. Εμένα προσωπικά, μιλάω για μένα προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αγγίζει και αν θέλετε και κάποιους ανθρώπους που του παρακάνουν τους μισώ κιόλα. Γιατί καταστρέφουν την παράδοση των προγόνων μου. Προκειμένου να βγάλουν μια δραχμή παραπάνω. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα, μιλάω γενικά. Μπορείς να κάνεις, να αντιγράψεις το σύγχρονο παίξιμο μαζί σου και εγώ, αλλά θα το σεβαστείς. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να αναπτύσσεις καινούργιες τεχνικές οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την παραδοσιακή μορφή της παραδοσιακής μουσικής. Λοιπόν, τι έγραψε η πρώτη γενιά, μορφωμένη γενιά για την παράδοση του Πόντου. Ο Οικονομίδης στον τόμο 2 της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στη σελίδα 4-6 περιγράφει την παραδοσιακή ενδυμασία του Πόντου. Αυτή είναι η βράκα και το φέση. Αυτή που φορούσαν και οι γέροι στον Πόντο, όχι μόνο οι νέοι. Το ίδιο γράφει ο Μυρίδης στα λαογραφητικά της Λιβεράς, τα ίδια γράφει ο Σπυράντης στα λαογραφικά της Σάντας, τα ίδια γράφει ο Άκογλου, ο Καδιλάπτης και τα ποντιακά φύλλα του 1937. Όταν δεν έχουμε επιλέξει σαν παραδοσιακή ενδυμασία των προγόνων μας τη Ζύπκα. Αυτά γράφονται από την πρώτη γενιά, την μορφωμένη γενιά που ήξερε να γράφει, έτσι. Στο ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδας είναι έκδοση του Δροσίνη, έτσι. Ο Οικονομίδης το 1923, προσέξτε το 1923, τι γράφει. Χορός Λάζικων, αυτό που είναι το πιο διαδεδομένο όνομα του χορού Σέρα. Έτσι το πιο διαδεδομένο όνομα ήταν Λάζικον. Μετά ήταν Τρομακτών και μετά ήταν Σέρα μόνο. Ως κυρίως εις τους λαζούς ανήκων. Δηλαδή κυρίως ανήκει στους λαζούς. Οι λαζοί το χορεύαν εξού και Λάζικον. Εντάξει, δεν είμαι αντιπόντιος, αλλά θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα ειλικρινής απέναντι στο δικό μου εαυτό. Γιατί? Γιατί έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το αντικείμενο που δεν πλέον έχω ξεκαθαρίσει τις απόψεις μου και δεν θεωρώ, ρε φίλε, ότι είμαστε το κέντρο της γης, ότι όλοι παίρνουν από μας και εμείς δεν παίρνουμε από κανένα. Στην παράδοση κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Έχουν πάρει από μας όπως και εμείς έχουμε πάρει από άλλους. Έτσι. Αυτή είναι η παράδοση και έτσι δημιουργείται η παράδοση. Λοιπόν, μιλάμε για Πυρίχιο. Ο Ξενοφώντας στην κάθοδο των Μυρίων τι μας λέει. Ο Ξενοφώντας μιλάει για Πυρίχιο χορό. Έτσι, μιλάμε το 1300, το 1600, το προ Χριστού,
Δεν θυμάμαι, τώρα μπερδεύομαι λίγο. Λοιπόν, τι γράφει ο Ξενοφόντης. Μιλάει για έναν πυρίχιο χορό, ο οποίος χορεύτηκε από δύο Θράκες με συνοδεία αυλού, φλογέρας δηλαδή, αφιερωμένο στο βασιλιά της Θράκης, το Σιτάλκα, και ήταν τόσο παραστατικός ο χορός που όταν ο ένας σκότωσε τον άλλον και έπεσε κάτω ο άλλος, οι μυρμιδόνες, λέει, του Αχιλλέα σηκωθήκανε απάνω και τον βγάλανε έξω. Και όταν τον είδαν ότι σηκώθηκε, ότι δεν ήταν σκοτωμένος, ότι δεν ήταν τραυματισμένος, αλλά ήταν απλώς ένα παιχνίδι, χειροκροτήσανε όλοι μαζί. Και πάμε τώρα να δούμε για ποιον χώρο μιλάει, σαν πυρίχιο των μαχαιριών, όχι τη σέρα. Ο Ξενοφόντας λοιπόν μας περιγράφει το χορό των μαχαιριών και μάλιστα ότι χορεύτηκε από δύο Θράκες και όχι από Ποντιού, στον Πόντο βέβαια, αλλά από δύο Θράκες. Λοιπόν, ας μην τα συγχαίουμε τα πράγματα, διότι οι καταγραφές που έχουμε για τον πυρίχιο, τον αρχαίο πυρίχιο, μιλάνε ότι χορευότανε με δόρατα και ασπίδες. Εμάς ο χορός μας είναι ομαδικός και τον χορεύουν και στα βαφτίσια, τον χορεύουν και στους γάμους, τον χορεύουν και στα καφενεία ή όπου βρίσκονται, έχουν πει 2-3 ποτηράκια. Εγώ, όταν πήγαινα και διασκέδαζα, όταν φτιαχνόμουν, ήθελα να χορέψω σέρα, δεν άντεχα. Για να εκτονωθώ, για να φύγει αυτή η πίεση από πάνω μου, έπρεπε να χορέψω σέρα. Και το βέβαια τότε η σέρα ήταν, ειδικά στην Αθήνα, ήταν στα Σπάργανα και σκονόμασταν, ήμασταν τρία άτομα που χορεύαμε, σκονόμασταν στο Ποδιακό του Κέντρου το 1972 το χειμώνα, σκονόμασταν και χορεύαμε μία σέρα και γέμιζε το τραπέζι μας και δεν πληρώναμε, ας πούμε. Έτσι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι χορεύαμε για μας, διασκεδάζαμε, δεν προετοιμαζόμασταν για πόλεμο, έτσι. Ας σταματήσουμε λοιπόν κάποια πράγματα που μπορούν να μας εκθέτουν. Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ τι διαβάζετε, Armenian Dancing, είναι η πλατεία της Τραπεζούντας, τα είπαμε χθες, νομίζω, έτσι δεν είναι, μιλήσαμε χθες γι' αυτά. Είναι, βλέπετε, είναι Απρίλιος του 2014, είναι το National Geographic και μας λέει ότι αυτός είναι αρμένικος χορός στην πλατεία της Τραπεζούντας. Θα δούμε λοιπόν τις ζωντανές μορφές. Δέστε τώρα τους Αρμένιους τι θα χορέψουν. Ή μάλλον όχι, θα τα πάμε στη σέρα αυτά. Λοιπόν, η σέρα θα τα δείτε, τα παιδιά θα καταλάβουν τι θέλω να πω, γιατί τα εξηγήσαμε και τα δείξαμε προηγουμένως πριν έρθετε. Γερμανική τηλεόραση του 1964. Το πρώτο χορευτικό, μάλλον πρώτη γενιά, το χορευτικό των αργοναυτών Κομνηνών στην Καλλιδέα. Θα τα δείτε μετά όλα μαζί. Αρμένισσα της Δυτικής Αρμενίας, Αρμένιος Λυράρης, την ίδια λύρα με εμάς. Και εδώ βλέπουμε τους Καπαδόκες, φοράνε βράκες, φοράνε φέσια, τραγουδάνε στην τουρκική γλώσσα όταν παρουσιάζουν τους χορούς τους, τραγουδάνε στην τουρκική γλώσσα και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί σέβονται την παράδοση των προγόνων τους και δεν την αλλάζουν. Παρουσιάστε εσείς στους Ποντίους έναν χορό, ταρατσούς ο κακλάρ και τραγουδίστε τουρκικά. Να δείτε τι ντομάτα και τι χράξιμο θα φάτε. Δηλαδή παραποιούμε την παράδοση με βάση την ημιμάθειά μας. Δεν το αποδεχόμαστε. Το τι τραβήξαν οι άνθρωποι και χάσανε τη γλώσσα τους δεν αναρωτιέται κανείς. Το τι αντάρτικο είχαν αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους αναφέρουμε μόνο όταν λέμε, μιλάμε για το αντάρτικο του Πόντου. Πού άνθησε το αντάρτικο του Πόντου. Μιλάνε για τη Σάντα. Η Σάντα ήταν 7 χωριά σε απάτη τα βουνά
με ένα καριοφύ, με ένα τόξο και ένα βέλος να ήσουν σε μια αγωνία, δεν περνούσε κανένα. Πώς ανέβησε εκείνα τα βουνά, απάτη τα βουνά ήταν. Είχε αντάρτικο, δεν το ακυρώνουμε, αλλά βόλευε και στην περιοχή. Στην Πάφρα τι έχουμε? Έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στον κόσμο, όπου άνθρωποι να γεννιούνται και να πεθαίνουν, χωρίς να ζήσουν ποτέ σε οργανωμένη κοινωνία, είτε ήταν χωριό είτε ήταν πόλης. Ποτέ. Γεννιόταν στα βουνά και ζούσανε κλέβοντας τα τουρκικά χωριά. Αντάρτικο με τους Ερσιάδες από το 1700. Γενοκτονία μέχρι 80% στην περιοχή, σε κάποιες περιοχές. Τεράστια γενοκτονία. Τους αναφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους μόνο όταν είναι να μιλήσουμε για γενοκτονία και όταν είναι να μιλήσουμε για το αντάρτικο του Πόντου που τα υπόστησαν αυτοί. Αλλά τους χορούς τους και την παράδοσή τους δεν τους εντάξαμε ποτέ μέχρι πρόσφατα στην ποντιακή παράδοση. Έτσι, υπάρχει ένα βιβλίο για το Κιουμούς Ματέν και αυτός που το έγραψε έχει ένα παράπονο. Λέει, το βιβλίο αυτό γράφεται, ελπίζω οι επόμενες γενιές να αποφασίσουν κάποτε να εντάξουν και τη δική μας παράδοση μέσα στην παράδοση του Πόντου, διότι είμαστε και εμείς από την ίδια ράτσα. Το είπαμε πολύ απλά λόγια. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν το παράπονο αυτών των ανθρώπων? Μέχρι πριν λίγα χρόνια ούτε Κιουμούς Ματέν ξέραμε, ούτε Άγκταγ Ματέν ξέραμε, ούτε Νικόπολη ξέραμε, ούτε Πάφρα ξέραμε, ούτε Σαμψούντα ξέραμε, τίποτα από αυτούς τους χορούς. Τι ξέραμε? Ανατολικός Πόντος, Αργυρούπολη και Κάρς. Μόνο. Και αυτά θεωρούμε, εξακολουθούν να θεωρούν κάποιοι ακόμα σαν η παράδοση του Πόντου. Λοιπόν, σήμερα τώρα θα μιλήσουμε μετά, θα σας δείξω, θα κάνετε υπομονή ή μάλλον θα δείτε, περίπου κρατάει ένα δεκάλεπτο, θα δείτε διάφορες μορφές παραδοσιακής σέρας, πρώτης και δεύτερης γενιάς. Τα περισσότερα είναι πρώτης γενιάς. Και θα κρίνετε μετά εσείς αν αυτό που αναβιώνουμε σήμερα έχει καμιά σχέση με αυτά που θα δείτε που χορεύτηκαν από ανθρώπους της πρώτης γενιάς. Είδατε πως σηκώθηκε η κίνηση και στα άλλα χορευτικά θα δείτε την ίδια κίνηση. Γεώργιος Πετρίδης ο πρώτος, γεννημένος το 1926, δηλαδή ήρθανε από τον Πόντο και γεννήθηκε, ήταν ο τελευταίος που χόρευε, στον κουρ που χορεύανε, ο τελευταίος που χόρευε μαζί με τον παππού μου. Δύο βήματα δεν κάνει κανένας προς το κέντρο. Σέρα από την Χαρσερά της Αργυρούπολης. Βλέπετε κατευθείαν με το αριστερό. Στην Κοζάνη ο πρώτος είναι κουφός τελείως. Τελείως κουφός. Τον παρασύρουν οι άλλοι με τον τρόπο που χορεύουν.
ο περίφημος Στοφόρων, Χριστόφορος Χριστοφορίδης, από τον τετράλοφο Κοζάνης, γεννημένος το 1900. Ο διπλανός του αυτός ο Λεβέντης είμαι εγώ. Στα 26 μου χρόνια. Είναι το θέατρο της Δώρα Στράτου. Γύρισμα του 1953, αρχαίο θέατρο Πειραιά. Δεν είναι χορευτικό συγκρότημα, είναι άνθρωποι από ένα συγκεκριμένο χωριό που κατεβήκαν να παρουσιάσουν τους χορούς τους. Όχι με την έννοια των χορευτικών σήμερα. Προσέξτε αυτήν τη σέρα, εδώ. Θα τη δούμε να τη χορεύουν και οι Αργοναύτε Κομνίνοι και οι Αρμένοι. Η γερμανική τηλεόραση του 1964. Όλοι και οι έξι είναι πρώτη γενιά από τον Πόντο. Αρμένοι, κοιτάξτε πως είναι στερεωμένη η λύρα στο χέρι του. Κάποια στιγμή θα το δει, το βλέπετε, το κορδόνι. Οι παλιοί το χρησιμοποιούσαν, άλλοι στον καρπό και άλλοι στον αγκώνα εδώ κάτω. Για να μπορεί να στερεώνεται η λύρα, να ξεκουράζεται. Άμα γίγαν άκλα σου σκουζίνει. Τι τρεμέ, τι τρεμέ,
Τιρεμέ ή Τιτρεμέ, λεγόταν ο χορός αυτός, στην Άνω Ματσούκα και στην Νικόπολη, νοτιοκεντρικός πόντος. Δεν με ονομαζόταν εσέρα, Τιτρεμέ ή Τιτιρεμέ, που σημαίνει τρέμουλο. Αυτό είναι, αυτή η μορφή είναι από τη Γαλλίανα της Ματσούκας. Η Γαλλίανα ήταν 19 χωριά, η περιφέρεια Γαλλίανας 19 χωριά της επαρχίας Ματσούκας. Από τα 70 χωριά τα 19 ήταν η Γαλλίανα. Δεν σας το είδαμε. Θέλω τώρα να δείτε και λίγο κάποιες, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα σωρό, πώς χορεύουμε σήμερα. Ο πρώτος είναι ο Κωνσταντινίδης, αυτός που είχε το χορευτικό, είναι από ελληνική ταινία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά κοιτάξτε τι κάνουν, ό,τι τους κατέβει. Δεν είναι να το ζήταμε. Είδατε με ποιον τρόπο τώρα προσπαθούμε να αναβιώσουμε τον χορό σέρα που θεωρείται η κορονίδα των ποντιακών χωρών. Πώς χορεύανε η πρώτη και δεύτερη γενιά και πώς κατάντησε να χορεύεται σήμερα από κάποια χορευτικά συγκροτήματα τα οποία ποτέ δεν αναφέρουν από ποια περιοχή είναι ο χορός τον οποίο χορεύουν. Αν χορεύεις Διπάτ, ξέρουμε ότι είναι από την Τραπεζούντα. Εάν χορεύεις Κότσαρη ή Λετσίνα, ξέρουμε ότι είναι από το ΚΑΣ. Εάν χορεύεις Κερασουντέικο, ξέρουμε ότι είναι από την Κερασούντα. Η σέρα την οποία χορεύουν, ακούσατε κανέναν να λέει ποτέ χορεύουμε σέρα της περιοχής τάδε? Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Γιατί δεν θα τα ακούσετε? Γιατί απλούστατα δεν έχει ταυτότητα. Είναι δημιούργημα χώρο διδασκάλων και το είδατε και υφολογικά με ποιον τρόπο παρουσιάζεται ο χορός. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχετε να ρωτήσετε τίποτα? Τα είπα τόσο καλά δηλαδή.
Λοιπόν, ακούστε τώρα, έτσι για να πάρετε μία μικρή ιδέα, για τις ονομασίες των χωρών. Ας πάμε πρώτα στη Σέρα. Πόσες μορφές είχε στον πόντο. Κάθε ονομασία είναι και μια διαφορετική περιοχή. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και διαφορετικός χορός. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε μία μορφή σήμερα εδώ, ας πούμε, αν θέλετε να μάθετε το φιζερέτκον. Το χορεύανε βέβαια παλαιότερα μόνο οι άντρες, σήμερα το χορεύουν και οι γυναίκες, είπαμε, απελευθερωθήκατε. Να δούμε λοιπόν τις ονομασίες του χορού Σέρα στο Μόντο. Ονομάζω Σέρα για να καταλάβετε για ποιον χορό μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, στον Πόντο, Αρδασινών, Κόστερες, Λάζικων, Οφίτικων, Σάρα, Τιναχτών, Τιτρεμέ, Τόγιαλιδικών, Τρομαχτών, Φυσερέτκων και στον ελλαδικό χώρο Πυρίχιος, στον ελλαδικό χώρο. Ας πάρουμε τώρα το Διπάτ. Για Βάσκων, για Βαστιών, Διπλών, Διπλονομάλ, Κοδεσπενιακών, Μάλε-Μάλε, Μονόν ομάλ, ομάλ, ομάλια, ομάλια, ομάλ τραπεζούντας στον ελλαδικό χώρο. Ονομασίες στον πόντο. Ας πάρουμε το τίκ. Ελληνικές ονομασίες. Αφχακιάν, Ίσον, Μονός, τα Πάγκεκά, τα Ποκαδενγκιάν, Λαγκευτών, Τρομαχτών, Χορευτικών, Χοροντικών, Σιτών. Οι σημερινές ονομασίες. Τίκ αργών, τίκ διπλών, τίκ δύο τέταρτα, τίκι, τίκ μονών, τίκιν, τίκ πορπατευτών, τίκ τόγιας, τίκ κοκκινόγλυμοσκόφ, τίκ τρομαχτών. Χάθηκαν όλες οι ελληνικές ονομασίες και μας πλέκωσε τίκ, τίκ και προκειμένου να καταλάβουμε για ποια περιοχή μιλάμε, έχουμε και το συνοδευτικό, ή είναι διπλών, ή είναι μονών, ή είναι μονός, ή είναι σογόνατον, ή είναι τίκιν από την περιοχή της Νικόπολης, ή είναι τόγιας, ή είναι τρομαχτών. Αλλά η ονομασία η ελληνική χάθηκε και μας έμεινε το τίκ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί σας, κάποια στιγμή, ζητάω συγγνώμη, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κι εγώ ότι έχω ένα θυμό στη φωνή. Δυστυχώς όταν αναφέρομαι σε αυτά τα πράγματα, ναι, κάποιες στιγμές βγάζω και θυμό, γιατί λυπάμαι τον χώρο μας που δεν κάθεται να συζητήσει. Λυπάμαι τον χώρο μας που δεν ενδιαφέρεται, οργανώθηκε και σε πρωτοβάθμια όργανα είναι εκπληκτική η οργάνωσή του. Άσχετο το τι παράγει ο καθένας, έτσι. Όταν αν σκεφτείτε ότι στον ελλαδικό χώρο έχουμε γύρω πάνω από 700 πρωτοβάθμια όργανα, συλλόγους, πάνω από 700, καμία άλλη ράτσα δεν έχει αυτήν την οργάνωση εμείς. Και μόλις πάμε στο δευτεροβάθμιο όργανο, χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Το δευτεροβάθμιο ή ομοσπονδία, ας πούμε, πρέπει στο κάθε κράτος να είναι μία. Εμείς στην Ελλάδα είχαμε 4, τώρα είναι 3. Δηλαδή, και τι έχουμε, τη συνομοσπονδία που ενώνει τις ομοσπονδίες. Είναι το τρίτο βάθμιο. Εμείς τι έχουμε, αντί να έχουμε μία σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε 2 συνομοσπονδίες. Τι κάνουμε, ο ένας βγάζει τα μάτια του αλλού. Και αυτός είναι ο οργανωμένος χώρος. Και δυστυχώς δεν γίνεται καμία προσπάθεια να ενωθεί αυτός ο λαός. Να ενωθεί αυτός ο λαός και να ρίχνει κυβερνήσεις. Να ρίχνει κυβερνήσεις, να σε προσκυνάνε, να λένε τι είναι η πόντιο, αυτοί δεν τους κάνει ζάπη. Το καταλαβαίνετε. Ξέρετε τι είχε να κερδίσει ο χώρος, ο οργανωμένος χώρος, ξέρετε τι είναι σήμερα. Διαλυμένοι οι πάντες, σκοτώνονται. Κανένας δεν σε υπολογίζει. Γιατί δεν σε υπολογίζει? Γιατί είναι αυτό που λέγανε οι Αγγλέζοι παλιά, το διέρη και βασίλευε. Διέρεσέ τους και βασίλευε όπως θέλεις εσύ. Γιατί αυτοί θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Εύχομαι το φεστιβάλ της Γερμανίας, από εδώ έφυγε και πήγε στην Ελλάδα, επί Παρχαρίδη. Το βρήκε έτοιμο στη Γερμανία,
εσείς τότε είχατε κάνει, φτάσατε νομίζω στο 20ο, όταν αποφάσισε να το κάνει η Ελλάδα. Ελπίζω, τώρα που έμαθα για τον πρόεδρο ότι νέα παιδιά μπήκανε, πιέστε πρόεδρε, να ενωθεί ο χώρος σας, μήπως γίνει δείγμα και για μας εκεί κάτω. Δεν το πιστεύω, αλλά λέω, μήπως. Ας έχουμε μία ακριβή ελπίδα. Λοιπόν, έχετε να ρωτήσετε τίποτα? Δεν έχετε, οπότε ένα μικρό διαλυματάκι και ξεκινάμε χορό. Thank you.